Η πρώτη συνεδρία του Εθνικού για το 2024 είχε μέσα της μια νότα αισιοδοξίας. Ένα αίσθημα που είναι σαφές ότι πηγάζει από τον διορισμό της νέας απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ευχόμαστε φυσικά ότι αυτός ο διορισμός θα δώσει έναν έναυσμα στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για να καταλήξουμε σε αυτό που ευχόμαστε όλοι μας, σε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Χρειάζεται σοβαρότητα και προσεκτικός χειρισμός. Δεν πρέπει να αφήσουμε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε νέα προοπτική, σε σχέση βεβαίως και με τις προθέσεις της κυρίας Κουεγιάρ. Αναγνωρίζοντας πως η Κολομβιανή αξιωματούχος έχει να αντιμετωπίσει μπροστά της ένα βουνό δυσκολιών, με πρώτη την αιμονή της άλλης πλευράς να αλλάξει τη βάση των συνομιλιών. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ΑΛΦΑ, ενώπιον του Εθνικού τέθηκαν σήμερα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας. Σενάριο 1. Η Άγκυρα να εμείνει στη θέση της για κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Ωστόσο, ενώπιον της έρχονται τέτοια κίνητρα που την κάνουν να βάλει νερό στο κρασί της. Σενάριο 2. Η Άγκυρα συμφωνεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως η διαδικασία δεν μπορεί να είναι ανοιχτού τέλους και θα πρέπει να τεθούν χρονοδιαγράμματα. Αν δεν υπάρξουν εξελίξεις εντός των χρονοδιαγραμμάτων, τότε ξεκινά μια συζήτηση για άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Σενάριο 3. Η Άγκυρα να ζητήσει εκ των προτέρων μια νέα διακήρυξη για διασφάλιση της κυριαρχικής ισότητας. Κάτι που συνεπάγεται πως θα οδηγούσε σε αδιέξοδο προτού καν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Σενάριο 4. Η Άγκυρα να ρουκανίσει και άλλο χρόνο, ζητώντας να ξεκινήσουν πρώτα συζητήσεις επί των προτάσεων για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης του Ερσίν Τατάρ στον Αντώνιο Κουτέρες. Προσερχόμαστε σε αυτή τη νέα διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη και, αν θέλετε, ελπίζοντας ότι και η άλλη πλευρά θα επιδείξει την αντίστοιχη πολιτική βούληση, την αντίστοιχη επικοδομητική στάση, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνει και γίνεται η απαραίτητη προεργασία για όλα τα πιθανά σενάρια. Διαφορετικές είναι και οι προσεγγίσεις για την τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί. Με το ΑΚΕΛ να επιμένει πως πρέπει να δημιουργηθεί θετική ατζέντα με τα ενεργειακά και εξαγγελία μέτρων για τους Τουρκοκύπριους. Ασφαλώς τα ευρωτουρκικά αποτελούν έναν πεδίο για ανάπτυξη θετικής ατζέντας, αλλά δεν επαρκεί για να δημιουργήσει τη δυναμική που χρειάζεται να δημιουργηθεί για να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις. Το Κυπριακό πάσχει από κρίση ταυτότητας. Οι πολιτικές τόσων χρόνων υποχωρήσεων και οι τακτικές του καλού παιδιού έχουν υποβαθμίσει το Κυπριακό σε μια δικοινοτική διαφορά. Θα πρέπει πια να αντιμετωπιστεί ως ένα θέμα διεθνές, ένα θέμα εισβολής, συνεχιζόμενης εισβολής και παράνομου επικισμού στα κατεχόμενα. Χρειάζεται να ληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς μας σε συνεργασία με την Ελλάδα αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η περίοδος των χαμηλών προσδοκίων σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Η χρονιά ξεκινά πάντως με ένα μισάνοιχτο παράθυρο ευκαιρίας. Σε ό,τι αφορά την ομάδα Κυπριακού, η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων επέδωσε τα προτινόμενα ονόματα στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Κάτι που δεν έχει πράξει το ΑΚΕΛ, αναμένοντας περισσότερες διευκρινήσεις για τον ρόλο που θα έχει η ομάδα.